Αλληλούια. Κύριε Βαλιανό, λοιπόν, τι λέει τώρα το ποτάμι, και θα ήθελα λίγο να μας ξεμπερδέψετε και το άλλο που καταλαβαίνουμε σε εσάς. Γιατί εσείς λέτε το ζητούμενο δεν είναι τώρα εδώ να λέμε είμαστε μπλε, είμαστε κόκκινοι, είμαστε πράσινοι, δεν ξέρω τι χρώμα είμαστε. Στο ποτάμι χωρούν και αριστεροί και δεξιοί, πιάνουμε και το κέντρο. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε καθηγητά, στην περίπτωση λοιπόν που παίζει το ρυθμιστικό ρόλο που θέλει να παίξει το ΠΑΣΟΚ, γιατί πηγαίνοντας ως τρίτο κόμμα μετά τις εκλογές, το ίδιο λέει ο κύριος Θεοδωράκης, να είμαστε εμείς το τρίτο κόμμα, να είμαστε ρυθμιστές. Και συμμετέχει λοιπόν σε μια κυβέρνηση, είτε με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ, είτε με κορμό τη Νέα Δημοκρατία. Είτε με κορμό τη Νέα Δημοκρατία, είτε με κορμό το ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί οι αριστεροί και οι δεξιοί πώς θα αποφασίζουν, γιατί τα πράγματα που πρέπει να αποφασίσει η κυβέρνηση είναι συγκεκριμένα και πολύ δύσκολα. Πώς θα παίζει λοιπόν το αριστερό και το δεξιό ιδεολογικά, να μην το πω πολύ θεωρητικά, αλλά με συγκεκριμένες αποφάσεις. Αυτή τη στιγμή δεν προέχει μια ιδεολογική κλωτσοπατινάδα και οποιαδήποτε ολίσθηση προς αυτή την κατεύθυνση θα ήταν ολέθρια για τον τόπο. Αναφερθήκατε στην αρχή σε ξυφομαχίες, τα ξύφη που βγήκαν κτλ. Εγώ και το κόμμα μας θα θέλαμε πάρα πολύ να αποφύγουμε μια τέτοιου τύπου προεκλογική πόλωση, αντιπαράθεση κτλ. Δεν θα θέλαμε να δούμε σε καμία περίπτωση τα κόμματα τα οποία διαγωνίζονται για την πρώτη θέση να τρομοκρατούν το λαό ότι αν έρθει ο άλλος στην εξουσία θα γίνει αυτό, αν έρθει ο άλλος θα γίνει εκείνο. Εμείς πιστεύουμε ότι ασχέτως των ευθυνών οι οποίες βαραίνουν και την κυβέρνηση αλλά και την αντιπολίτευση, η οποία κατά τη διάρκεια της εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας ακολούθησε μία τακτική η οποία ήταν πάρα πολύ κακή, δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά έπαιξε διάφορα παιχνίδια τα οποία απαξίωσαν τους θεσμούς και έτσι ολοκληρώθηκε αυτή η κακή αρνητική εικόνα και των δύο αυτών κομμάτων τα οποία, επαναλαμβάνω, διαγωνίζονται για το ποιος θα μας κυβερνήσει. Ο λαός λοιπόν απαιτούσε μια συνεννόηση. Εντάξει, εν δυνάμει αυτό ζητά και το ποτάμι όμως, κύριε καθηγητά. Απαιτούσε να αποφευχθούν οι εκλογές. Όταν κατεβαίνει σε εκλογές. Και να εκλεγεί πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτό το λέγανε όλες οι δημοσκοπήσεις. Αυτό το περιφρόνησαν και οι μεν και οι δε. Και, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε ενώπιον εκλογών. Εμείς λοιπόν πιστεύουμε ότι αυτές οι εκλογές δεν πρέπει να καλλιεργήσουν ένα κλίμα εσωτερικού πολέμου. Εμείς είμαστε εκείνοι οι οποίοι θέλουμε να εκφράσουμε όχι τον τρίτο πόλο αναγκαστικά. Πιστεύουμε ότι έχουμε μια πολύ καλή πιθανότητα να είμαστε το τρίτο κόμμα. Εμείς θέλουμε να εκφράσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που οι δημοσκοπήσεις μέχρι τώρα όλες χωρίς εξαίρεση δείχνουν ότι είναι αειδιασμένοι και απειβδισμένοι με τον τρόπο που οι πολιτικοί μέχρι τώρα έχουν διαχειριστεί την εξουσία. Θέλουμε να εκφράσουμε τους ανθρώπους οι οποίοι είναι εκτός πολιτικού συστήματος, οι οποίοι δεν εμπιστεύονται τα κόμματα αυτά, τα κόμματα ως κόμματα και ως πολιτικές παραδόσεις. Βεβαιότατα. Αυτά τα κόμματα θα φυσικά, να συνεργαστείτε. Δεν ξέρω πώς άλλα θα μπουν. Δεν θα μπούμε σε μια κάψουλα να πάμε στον Άρη για να κάνουμε πολιτική εκεί πέρα, σε αυτό το σκηνικό το οποίο υπάρχει. Εμείς, με βάση τα αποτελέσματα των εκλογών, λοιπόν, και εκείνη η απάντησή μου στο ερώτημά σας. Αυτό το οποίο θα επιδιώξουμε πάση θυσία, όποιος είναι πρώτος και με όποιον κληθούμε να συζητήσουμε, όχι αναγκαστικά να συνεργαστούμε, είναι μία λύση στο πρόβλημα το οξύ αυτής της χώρας, το οποίο γίνεται οξύτερο κάθε στιγμή που περνάει. Αν υπήρχε ένα δημοσιονομικό κενό 1,5 δισεκατομμύριο κτλ., υπάρχει πιθανότητα να είναι 4 μετά από ένα μήνα. Υπάρχει ένα οξύ λοιπόν πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι μέσα στο πλαίσιο του ευρώ. Ναι. Και μέσα στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών θεσμών. Ο κύριος Τσίπρας προχτές έκανε μία δήλωση, την οποία θέλω να επαναλάβω και να υπογραμμίσω και να πω ότι είναι μία δήλωση προς τη σωστή κατεύθυνση. Είπε ότι σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τους Ευρωπαίους εταίρους μας θα διασφαλίσουμε τις καταθέσεις του ελληνικού λαού. Αυτό είναι μία σημαντικότατη δήλωση. Ναι. Ελπίζω αυτή τη δήλωση να την εννοεί. Ελπίζω τη δήλωση αυτή να μπορέσει να την κάνει να κυριαρχήσει μέσα στο κόμμα του. Mm. Ελπίζω η δήλωση αυτή, η οποία έχει πολλές συνδηλώσεις. Δηλαδή δεν είναι μια απλή δήλωση. Αν είναι απλώς λόγια, δεν έχει σημασία. Αυτά τα λόγια όμως έχουν επιπτώσεις. Σημαίνει ότι θα πάω να συζητήσω. Σημαίνει ότι δεν θα αρχίσω να παίζω ζουρνάδες και νταούλια για να βάλει στο άλλο να χορεύει. Mm. Αυτά τα πράγματα δεν έχουν θέση σε μια τέτοια προοπτική δικιά μας. Εμείς λοιπόν, είτε ο ένας είναι πρώτος, είτε ο άλλος είναι πρώτος.
Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καταρχήν για να κυβερνηθεί η χώρα. Και στο θέμα αυτό θα ακολουθήσουμε το παράδειγμα το υπεύθυνο της Δημάρ το 2012 και θέλω να το παραλάβω. Λοιπόν, θα το κάνουμε αυτό με συνέπεια, με συνέστηση της ευθύνης μας απέναντι στον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Και δεύτερο, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην αρχίσουν οι ζουρνάδες και τα νταούλια. Για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια έντιμη, λογική και συμφέρουσα αμοιβαίως συμφωνία για τη χρηματοδότηση της Ελλάδος, που σημαίνει χρηματοδότηση από την Ευρώπη. Δεν υπάρχει οποιαδήποτε άλλη πηγή χρηματοδοτήσεων. Όλα τα άλλα τα οποία μας έλεγαν για Ρωσίες, για Κίνες, για Αυστραλίες, για τους πράσινους ανθρώπους στον Άρη, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να γίνουν γνωστά στον ελληνικό λαό. Εμείς τα λέμε ανοιχτά. Δεν πρόκειται να παίξουμε κανένα παιχνίδι μεγάλου συνασπισμού ΣΥΡΙΖΑ, Καμένων και διάφορων τέτοιων καταστάσεων. Που έδειξαν. Θα βάλετε και όρους, θέλω να πω. Φυσικά θα βάλουμε και όρους. Και όσο περισσότερο. Ως προς τις συνεργασίες, δηλαδή. Έτσι. Σαφέστατα. Ναι. Πέρα από όσο την συμφωνία, την προγραμματική, σαφέστατα. Θέλω να πω, εάν πει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και εκεί είμαστε όλοι σύμφωνοι. Ασχέτως προελεύσεως. Αν έλθει μέσα, θα πείτε εσείς, εγώ όχι, δεν σαφέστατα. Δεν μπορούμε να παίξουμε αυτά τα παιχνίδια τα βρώμικα, να συνεργαστούμε με ανθρώπους οι οποίοι δείξανε αυτή τη συμπεριφορά τις τελευταίες ημέρες. Και απαξιώσανε τη διαδικασία εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτό θέλω να το στυλιτεύσω. Το στυλίτευσε το κόμμα μας. Είναι μεγάλη η ευθύνη του κόμματος αξιωματικής αντιπολίτευσης που κατέβηκε στο επίπεδο αυτό. Αυτό αναγκαστικά για μένα δεν προδικάζει τη μελλοντική του συμπεριφορά. Θέλω να το ελπίζω. Μάλιστα. Αλλά δεν μπορώ να μην το στυλιτεύσω. Λοιπόν, αυτός είναι ο ρόλος που θα παίξουμε.